Για τις τραγανές φλογέρες με τυρί κασκαβάλ και σίκο χρειαζόμαστε 3 φύλλα κρούστας, 450 γραμμάρια τυρί κασκαβάλ πίνδου, 4-5 αποξηραμένα σίκα, λίγο φρέσκο θυμάρι και ηλιέλαιο για το τηγάνισμα. Πάμε να κάνουμε αυτές τις θεοτράγανες φλογέρες που η κάθε μπουκιά έχει 3 διαφορετικές υφές. Η γέμισή μου έχει ένα υπηρώτικο συγκλονιστικό τυρί που λιώνει στο στόμα, τυρί κασκαβάλ, το βλάχικο τυρί των βλάχων τυροκόμων της Πίνδου. Θα ψιλοκόψω αποξηραμένα σίκα γιατί ταιριάζουν απίθανα με αυτό το υπηρώτικο τυρί. Το κασκαβάλ είναι βουτυρένιο, είναι πικάντικο και ταιριάζει τέλεια με κάτι γλυκό πλάι του. Θέλω λοιπόν αποξηραμένα σίκα. Η κουζίνα είναι ένας τρόπος για να ταξιδεύεις στα μέρη που αγαπάς ή στα μέρη που ονειρεύεσαι να πας. Ωραία. Και τώρα θέλω το βλάχικο τυρί μου. Το τυρί είναι συνδεδεμένο με την περιοχή της Πίνδου. Με μία μπουκιά ταξιδεύει στα ήθη και στα έθιμα της Ηπείρου. Κόψτε μου λεπτές φέτες από το κασκαβάλ. Εδώ που φαρδένει προς τα κάτω το τυρί μου, θα το κόψω στη μέση. Θέλω να κάνω λεπτά μπουρεκάκια, έτσι. Πάμε λοιπόν. Θέλω φύλλο κρούστας ή χωριάτικο φύλλο, ό,τι θέλετε. Ή ανοίξτε φυλλαράκι μόνοι σας, ό,τι αγαπάτε. Βγάλουμε την πετσετούλα και να το βάλουμε εδώ. Κόψτε μου το φύλλο στα 4. Κάντε ένα πακετάκι με τα φύλλα για να σκεπάζονται και να μην ξεραίνονται. Και πάμε. Ανοίγω τα φύλλα μπροστά μου, ακουμπάω επάνω διαγώνια το κασκαβάλ και εδώ βάζω μέσα λεπτές φετούλες για να έχει κάθε μπουκιά και λίγο σίκο αποξηραμένο και λίγο κασκαβάλ. Και αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγα φυλλαράκια θυμαριού. Κλείστε μου εδώ, στο πλάι. Κλείστε μου και απ' την άλλη. Κλείνουμε και εδώ, κλείνουμε και εδώ. Και πάμε να το γυρίσουμε έτσι, σφιχτά σφιχτά όμως. Θέλω σφιχτά 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 σφιχτά. Έτσι ωραία, έτσι ωραία. Και όσο πλησιάζω προς τα κάτω, αλήφω με λίγο νεράκι για να κολλήσει το φύλλο. Φτιάξτε τα όλα με υπομονή, κλείστε το πάνω, πιάστε το μέσα και κάντε το σφιχτά, σφιχτά, σφιχτά και εδώ λίγο νερό. Με τον ίδιο τρόπο τα φτιάχνουμε όλα. Ωστόσο ανάβω και το λάδι να ζεσταθεί για να τηγανίσουμε και συνεχίζω με τα υπόλοιπα. Όσοι αγαπάτε τα ωραία προϊόντα, να ταξιδεύετε σε γαστρονομικούς προορισμούς όπως είναι αυτός της Ηπείρου. Και πάμε για τηγάνι. Αφήνω το λάδι μου να κάψει και την ώρα που τα βάζω μέσα χαμηλώνω τη φωτιά μου στο μέτριο. Θέλω να προλάβουν να τηγανιστούν και να ροδίσουν μέχρι μέσα. Η πολύ δυνατή φωτιά θα τα ροδίσει γρήγορα απ' έξω, θα σκάσουν και θα ανοίξουν. Αφήστε τα να κρυώσουν, να γίνουν τραγανά και φανταστικά και σερβίρετε τα σε μία πιατέλα να γίνει χαμός.
και το λιωμένο κασκαβάλ, σκάει και το σίκο και δίπλα σάλτσα ντομάτες αν θέλετε να βουτάτε. Να τα φτιάξετε όλοι γιατί είναι πανεύκολα και συγκλονιστικά.